Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022. Διαλογισμός υπηρεσίας. Οργανώνουμε τα ατομικά μας κανάλια σε ομαδικό σχηματισμό. Πολύ ψηλά στον Ιερό Βορρά και πολύ βαθιά στον Ιερό μας Νότο. Η χρυσή μας κεραία πολύ ψηλά αγκυροβολεί μέσα από το δίπολο κοσμικός Αναστάς Χριστός και κοσμικός Βούδας και φτάνει μέχρι τον κοσμικό Υπερνού. Οι χρυσές μας ρίζες πολύ βαθιά μέσα από όλα τα δίκτυα ριζών των ιερών πηγών μέχρι τα κουνταλινικά βάθη. Οργανώνουμε τους παράπλευρους μας άξονες από τα βάθη της ρίζας μας πολύ βαθιά. Ανεβαίνουν ψηλά μέχρι τον Ιερό μας Βορρά, εκεί που η κεραία μας αγκυροβολεί. Ενισχύουμε τη διαδικασία έχοντας τα χέρια στην ανάταση. Οι φορείς μας οργανωμένοι σε ομόκεντρες σφαίρες, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Ευρύτερος και περιεκτικότερος φορέας, ο κοσμικός μας φορέας, περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους φορείς. Τον συστημικό μας φορέα, τον πλανητικό μας φορέα, που περιλαμβάνει τον σαβαλικό φορέα, τον ιεραρχικό μας φορέα, το φορέα του Αναστάτους Χριστού, το πνευματικό μας φορέα, το φορέα της ψυχής μας και τους κατώτερους φορείς της προσωπικότητάς μας, νοητικό φορέα, αστρικό συναισθηματικό φορέα, τον αθεροφυσικό μας φορέα και το πυκνό βιολογικό μας σώμα. Στο κέντρο της καρδιάς μας, το δίπολο Αναστάς Χριστός και Βούδας, ενεργό. Και ακτινοβόλο.
τα ατομικά μας κανάλια σε τριπλή σύνθεση, το ατομικό μας κανάλι, το κανάλι της καρέκλας μας, σε σύνθεση με το ιεραρχικό μας κανάλι, σε σύνθεση με το σαμπαλικό μας ατομικό κανάλι. Είμαστε μέσα στα τριπλά συγχωνευμένα ατομικά μας κανάλια, εστιάζοντας στο σαμπαλικό ατομικό μας κανάλι. Οι παράπλευροι μας άξονες διευρύνονται, οι σαμπαλικές χορδές ενεργοποιούνται, η σαμπαλική λωτή φωτεινή και ακτινοβόλη μέσα στους παράπλευρους άξονες και μέσα στα σώματά μας, στα σημεία που είναι ενεργά. Η κεραία μας τριπλή συγχωνευμένη. Η ατομική μας κεραία, η ιεραρχική μας κεραία και η σαμπαλική. Είμαστε μέσα στο ομαδικό μας κανάλι. Που είναι τριπλό σε σύνθεση. Το ομαδικό μας κανάλι. Σε σύνθεση με το κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Σε σύνθεση με το σαμπαλικό ομαδικό κανάλι. Από την ομαδική μας οντότητα, ακτινοβολεί φως από το ύψος της κεφαλής της, διευρύνοντας την τριπλή ομαδική μας κεραία, ανοίγοντας το κέντρο της καρδιάς, σαν ένας χρυσός φωτεινός κόνος με κορυφή το κέντρο της καρδιάς και ένα άνοιγμα φωτεινό που καλύπτει το κεφάλι της σωματικής μας οντότητας,
και ανεβαίνει προς τα πάνω. Το φως αυτό καλύπτει όλο το εύρος του καναλιού της ομάδας. Και μέσα από αυτόν τον κόνο, η διευρυμένη κεραία μας περνάει μέσα από τις χρυσές γεφυρώσεις του Ιερού Τριγώνου, Σύριος, Πλειάδες, Μικρή και Μεγάλη Άρκτος. Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των γεφυρωτικών αυτών γραμμών και αγκυροβολεί κάτω από το κοσμικό δίπολο, κοσμικός Αναστάς Χριστός, κοσμικός Βούδας, μέσα σε υπέρλαμπρους ήλιους. Είναι σαν μια μεγάλη κλεψίδρα, όπου το κάτω μέρος της, η ομάδα, με όλα τα κανάλια της και όλα τα δίκτυα που μπορεί να έχει επαφή, και το πάνω μέρος, το ιεροτρίγωνο ή το κοσμικό δίπολο, και εκείνο το μέρος του κοσμικού υπερνού που υπάρχει επαφή. Ανάμεσα από το πάνω και από το κάτω μέρος ο κάθετος άξονας και όλες οι ενέργειες μέσα από τις γεφυρώσεις του Ιερού Τριγώνου, σαν λεπτές γραμμές, κατεβαίνουν στην ομαδική μας οντότητα και στο τριπλό ομαδικό μας κανάλι. Αλλιώς μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με ένα κάθετο οχτάρι, με το πάνω μέρος τα σημεία που αναφερθήκανε
το κάτω μέρος την ομάδα και ανάμεσα στη γραμμή του οχταριού οι γραμμές μέσω των συνδέσεων που σαν άμμος κατεβαίνει προς τα κάτω. Μέσα από την καρδιά της σωματικής μας οντότητας παραλαμβάνουμε στα τριπλά ατομικά μας κανάλια μέσα στους παράπλευρους μας άξονες μέσα στην κεραία μας και ανωδιαφραγματικά και κατωδιαφραγματικά της κεφαλής μας. Αναπνέουμε μέσα από το κέντρο της καρδιάς της σωματικής μας οντότητας. Θα εστιάσουμε στην ομαδική μας οντότητα μέσα στο σαμπαλικό ομαδικό μας κανάλι. Από την κεραία μας θα ανέβουμε ψηλά και θα σταθούμε στη σαμπαλική πλατφόρμα μέσα στα δίκτυα των σαμπαλικών ομαδικών οντοτήτων που συνδεόμαστε.
στο σαβαλικό ομαδικό δίκτυο σαν μια νέα μεγαλύτερη πλευσίδρα ή αλλιώς ένα νέο μεγαλύτερο οχτάρι. Όπου το κάτω μέρος το σαβαλικό δίκτυο το επάνω μέρος το ιεροτρίγωνο το κοσμικό δίπολο, κοσμικός Αναστάς Χριστός, κοσμικός Βούδας, ο κοσμικός Υπερνός, η υπέρλαμπρη ύλη που έχουν επαφή με την περιοχή εκεί κάτω από το κοσμικό δίπολο και πάνω από το ιερό τρίγωνο. Που φαίνονται με όψεις ιερών πλανητικών διατάξεων. Ο κοσμικός Υπερνός ταξινομεί τις θέσεις των υπέρλαμπρων ήλιων. Και οι ακτινοβολίες τους σαν ηλεκτρικές γραμμές, ροές. Κατεβαίνουν μέσα στην κάθετο του οχταριού και χύνονται μέσα σε όλο το σαβαλικό δίκτυο. Φωτεινές ακτινοβόλες ροές από εκεί ψηλά μας ακουμπάνε σαν φως μέσα σε όλες τις πλατφόρμες, μέσα σε όλο το σαμπαλικό δίκτυο. Οι ροές αυτές φωτίζουν όλο το δίκτυο και μοιάζει το δίκτυο να απλώνεται σαν ένα δίκτυο γύρω από τον πλανήτη
που ανοίγει και διευρύνεται. Οι επαφές που το δίκτυο και τα συμβαλικά και οι συμβαλικές οντότητες έχουν μεταξύ τους δεν αλλάζουν, δεν αυξάνονται, αλλά είναι σαν να μεγαλώνουν οι αποστάσεις που έχουν μεταξύ τους. Μοιάζει να μεγαλώνει η επικοινωνία και οι χώροι που απλώνουν να αποκτούν και αυτή η επαφή με κάθε ζεύγος πλατφόρμας που έχει σύνδεση. Από τη σαμπαλική ομαδική μας οντότητα στη σαμπαλική πλατφόρμα που βρισκόμαστε θα συνδεθούμε με την εξωπλανητική σαμπαλική ομαδική οντότητα που έχουμε επαφή στον χρυσό δακτύλιο γύρω από τον πλανήτη στα σημεία των 7 εξωπλανητικών σαμπαλικών οντοτήτων των 7 σφαιρών. Είμαστε μέσα στην εξωπλανητική σαμπαλική ομαδική οντότητα οι 7 σφαίρες του χρυσού δακτυλίου ενεργές και οι εξωπλανητικές σαμπαλικές οντότητες βρίσκονται ψηλότερα
πιο έξω από το χρυσό αυτό δακτύλιο. Συνδεμένες με ένα χρυσό σχοινί γύρω και μέσα από τον αφαλό. Με τις σφαίρες του δαχτυλίου. Ένα χρυσό σχοινί καλύπτει την απόσταση από τις σφαίρες στο δακτύλιο και τις εξωπλανητικές, αμπαλικές, ομαδικές οντότητες μαζί και τη δική μας, και ένα χρυσό σχοινί από την πίσω πλευρά των οντοτήτων καλύπτει την απόσταση μεταξύ των οντοτήτων και άλλων ιερών πλανητών. Κάθε εξωπλανητική οντότητα συνδεδεμένη με έναν πλανήτη, με έναν ιερό πλανήτη, και συνδεδεμένη και με τη σφαίρα του χρυσού δακτυλίου γύρω από το δικό μας πλανήτη. Παραλαμβάνει ενέργειες από τους πλανήτες αυτούς και μέσα από τον αφαλό, μέσα από ίνες που περνάνε από τη χρυσή αυτή, από το χρυσό αυτό σκηνή, στέλνουν τις ενέργειες αυτές μέσα στις σφαίρες του χρυσού δαχτυλίου. Το χρυσό αυτό το σχοινί που μας συνδέει διευρύνεται, μεγαλώνει. Απομακρυνόμαστε
λίγο ακόμα από το χρυσό μας δακτύλιο. Μέχρι το σημείο που το σχοινί αυτό τεντώνει και μας κρατάει σταθερούς. Η απόστασή μας των 7 εξωπλανητικών έχει μεγαλώσει και το ύψος μας, στο ύψος που έχουμε βρεθεί, είναι μεγαλύτερο. Από το σημείο που είμαστε, παρατηρούμε τη σφαίρα που καλύπτει τον πλανήτη, στην οποία είμαστε συνδεμένοι. Και τις ροές που κατεβαίνουν από πάνω, μέσα από το χρυσό σχοινί και από τους ιερούς πλανήτες. Εντός των χρυσών, εντός των σαβαλικών σφαιρών. Η μεγάλη αλλαγή στην εργασία αυτή είναι ότι σε προηγούμενους διαλογισμούς στα σημεία των σφαιρών που στεκόμασταν παραλαμβάναμε μέσω της ροής, της κεραίας, της κοινής οντότητας, της κοινής εξωπλανητικής απαλικής και από ιερούς πλανήτες σε κάθε σφαίρα διαφορετικούς αλλά η επαφή ήταν πιο μικρή. Και όχι στον ίδιο βαθμό που είναι τώρα, υπάρχει μια πιο άμεση επαφή για κάθε εξωπλανητική σαπαλική οντότητα. Υπάρχει παραπάνω χώρος, μεγαλύτερη διεύρυνση. Οι πλανήτες που είναι συνδεμένοι με το χρυσό αυτό σκηνή αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένοι σε κάθε οντότητα, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Και θα αλλάζει ανά καιρό και ανάλογα την εργασία.
με τη σαβαλική ομαδική μας οντότητα, μέσα από τον αφαλό της εξωπλανητικής σαβαλικής ομαδικής οντότητας που βρισκόμαστε, θα περάσουμε μέσα από το χρυσό σκηνή, εντός της σφαίρας του χρυσού δακτυλίου. Οι σφαίρες του χρυσού δακτυλίου μοιάζουν με πελώριες γυάλες, όπου από το γυαλί αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε τι γίνεται στους χώρους εκτός του δακτυλίου, αλλά και τι γίνεται εντός του χώρου του πλανήτη. Παρόλο που ο δακτύλιος περιλαμβάνει τη σφαίρα που καλύπτει τον πλανήτη, αν κοιτάξουμε μέσα από τη γυάλα, μέσα προς τα κάτω για να δούμε τον πλανήτη μας, είναι σαν ο πλανήτης να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Αν παρατηρήσουμε γύρω από τον πλανήτη, γίνονται πιο καθαρά στην όρασή μας οι συνδέσεις από τις ενέργειες που κάνουν επαφή από το σημείο που βρισκόμαστε, γύρω από όλες τις σφαίρες, σφαίρες γυάλες, σαν ιστοί που κάνουν τις επαφές τους μέχρι τον πλανήτη από διάφορα σημεία του συστήματος. Μέσα από τη σφαίρα, με την σαμπαλική ομαδική μας οντότητα, θα περάσουμε στα σαμπαλικά δίκτυα των σαμπαλικών ομαδικών οντοτήτων. Από την πλατφόρμα που βρισκόμαστε, την εργασία αποδίδουμε και περνάμε στην ομαδική μας οντότητα, στο τριπλό συγχωνευμένο ομαδικό κανάλι.
μέσα από το σαπαλικό ομαδικό μας κανάλι. Η σαπαλική ομαδική μας οντότητα γιώνει τις ενέργειες που παρέλαβε βαθιά μέσα από τις σαπαλικές ρίζες στα σαπαλικά δίκτυα. Μέχρι τα σαμπαλικά κουτζαλινικά βάθη. Τα πόδια μας διευρύνονται, τα χέρια μας μεγαλώνουν, οι σαμπαλικές χορδές μέσα από τους παράπλευρους αυξάνονται. Οι σαμπαλικές λεπτές ομόκεντρες σφαίρες γύρω από κάθε φορέα μας. Μέσα από το ομαδικό κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, από την ιεραρχική ομαδική μας οντότητα, γιώνουμε. Μέσα από τις ομαδικές ιεραρχικές ρίζες, στα δίκτυα των άστραμ, σε όλα τα ιεραρχικά δίκτυα, στα ιεραρχικά και τα ελληνικά βάθη. Γιώνουμε και αναπνέουμε βαθιά. Τα ισχύα μας ανοίγουν, η λεκάνη, οι ομοπλάτες παίρνουν χώρο, η σπονδυλική μας στήλη ενεργοποιείται με άλλο τρόπο. Οι αποφύσεις ανάμεσα στους πόδιλους ανοίγουν και χώροι ανοίγουν για τις γιώσεις. Επιμηκυνόμαστε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ροές μέσα από τα οστά, από τα δάχτυλα των χεριών, από τα δάχτυλα των ποδιών. Γύρω από την περιοχή των αυτιών, μέσα από τα σαγόνια, αριστερά και δεξιά του λαιμού, ιεραρχικές γραμμές, ροές στα τριπλά ατομικά μας κανάλια,
Αναπνέουμε βαθιά και εκπνέουμε στα βάθη σε όλα τα δίκτυα. Είμαστε μέσα στο ομαδικό μας κανάλι και από την ομαδική μας οντότητα γιώνουμε πολύ βαθιά μέσα από τα δίκτυα ριζών των ιερών πηγών στα κουνταλινικά βάθη. Μέσα από όλες τις ρίζες μας, στα ατομικά κανάλια, γιώσεις πολύ βαθιά. Στα ατομικά, τριπλά ατομικά μας κανάλια βρισκόμαστε. Οι φορείς μας ομόκεντρες σφαίρες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς, επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Το σώμα μας επιστρέφει στην κανονική του θέση. Και το τριπλό ατομικό μας κανάλι στην αρχική θέση στο ατομικό κανάλι της καρέκλας μας. Γιώνουμε και απελευθερώνουμε κάθε ενεργειακό πλεόνασμα να το παραλάβουν οι θείες ιερές δυνάμεις για το σκοπό που εκείνοι γνωρίζουν. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες ιερές δυνάμεις. Θα αφήσουμε τις διαδικασίες να ολοκληρωθούν. Και παράλληλα, αργά και σταθερά, θα επιστρέψουμε στο φυσικό μας σώμα. Θα πατήσουμε τις στέρνες του έδαφους. Θα κουνήσουμε τα δάχτυλα των ποδιών, θα κουνήσουμε τα δάχτυλα των χεριών, κουνάμε τη μέση, αργά και σταθερά, κουνήσουμε τον αφιένα, οι γιώσεις συνεχίζονται.
παραμένουμε και ο καθένας στο δικό του χώρο και στο δικό του χρόνο, μόλις οι διαδικασίες ολοκληρωθούν. Αργά και σταθερά, με την εκπνοή, θα επιστρέψει ανοίγοντας τα μάτια.